Τα πολλαπλά ωφέλη της κριτικής διατροφής αναδείχθηκαν για μια ακόμη φορά μέσα από ημερίδα που οργάνωσε στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων η Επιτροπή για την Ανάδειξη και Προβολή της Γνήσιας Κριτικής Διατροφής. Γενικότερα εκτιμούμε ότι αν αναπτυχθεί σωστά το κομμάτι αυτό, δίνει μια απάντηση στην κρίση. Και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε αναπτύξει όπως άλλες χώρες, είναι σε αμυγός εμβριακή φάση. Τι είναι κριτική διατροφή? Με λίγα λόγια το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Είναι πολύ ψωμί, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ελαιόλαδο, ούτε μία μέρα χωρίς φρούτο, λίγο κρέας, περισσότερο ψάρι παρά κρέας, λίγο κρασάκι. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές συνιστούν την κριτική διατροφή. Η παραδοσιακή κριτική διατροφή, πάνω στην οποία στηρίζεται και η μεσογειακή, έχει ευεργετική επίδραση και στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. Είναι ενδεικτικό ότι οι τροφές που παράγονται από την κριτική γη έχουν αποδεδειγμένα ακόμη και αντικαταθλιπτική δράση. Ιδιαίτερα για την Κρήτη βοηθούν τα χόρτα. Βοηθούν τα χόρτα πέρα από τις ουσίες και τους μηχανισμούς που δρούν για την καρδιά ή για το πεπτικό μας σύστημα. Γίνεται άμεση απορρόφηση. Είναι το νούμερο ένα αντιοξειδωτικό και το νούμερο ένα αντικαταθλιπτικό. Αυτό που δεν είναι οφθαλμοφανές είναι ότι η κριτική διατροφή μπορεί να αποτελέσει την ιδανική λύση για οποιονδήποτε αθλητή θέλει να κρατήσει τη ζωτικότητά του χωρίς να χρειάζεται άλλες κατευθύνσεις. Και μόνο η πρωτεΐνη που δεν προέρχεται μόνο από το κρέας αλλά από όλες τις πηγές που μπορεί να υπάρχει και δεν είναι πάρα πολύ επεξεργασμένη, το ότι υπάρχουν πάρα πολλές φυτικές ίνες, το ότι υπάρχει η ισορροπία λιπαρών οξέων, λιπαρών, ελαίων και βιταμινών, είναι αρκετό για να πούμε ότι μπορεί να κρατηθεί η αθλητική διατροφή σε τόσο καλά επίπεδα ώστε να καλύψει ακόμα και το στάδιο του πρωταθλητισμού. Όσοι ιστιοπλόοι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη τη στεγνή τροφή, οπότε ένα από τα πολύ σημαντικά έτσι πράγματα που μας βοηθάνε είναι τα παξιμάδια, όλα αυτά που έτσι δημιουργούν καλό στον οργανισμό. Στα πλεονεκτήματα της κριτικής διατροφής στην υγεία και τη σωματική κατάσταση στάθηκαν ιδιαίτερα η Ολυμπιονίκη Πάλης και Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Ζιγούρη και η Χάλκινη Ολυμπιονίκη Ιστιοπλοεία Σοφία Παπαδοπούλου.